Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το γήπεδο της Καλυβρίζης, εδώ που είναι όλα έτοιμα για να διεξαχθεί η πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση ανάμεσα στο Φωτολίβος και την ομάδα της Καλυβρίζης. Ένα παιχνίδι πολύ κρίσιμο για τις δύο ομάδες, ένα παιχνίδι που θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε ζωντανά σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το Star Βορείου Ελλάδος. Πάμε λίγο να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Για την ομάδα της Καλυβρίσης, ο κύριος Βασιλιάδης επέλεξε τους Τσακίρη, Κώτα, Μπούτσιο, Δάσιο, Χρήστο, Παλτσίδη, Σεμπελίδη, Δάσιο, Αθανάση, Κωνσταντινίδη, Λάμπρου και Βασιλιάδη. Ενώ για την ομάδα του Φωτολίβος, ο κύριος Βασίλης Σαρακασίδης, που είναι και τιμωρημένος αυτό το παιχνίδι, επέλεξε τους Κουτίδη, Πολυζώνη, Ιωσήφιδη, Σαββίδη, Κοκοτσάκη, Καϊνταρτζή, Σούλα, Λιαζάκη, Ρουμελιώτη, Χατζίδη και Βεζίρη. Εδώ όλα έτοιμα για να ξεκινήσει αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν στηθεί και οι παίκτες των δύο ομάδων για τις αναμνηστικές φωτογραφίες. Εδώ βλέπουμε την ομάδα του Φωτολίβους και από εδώ από την άλλη βλέπουμε και την ομάδα της Καλυβρίσης. Όλα έτοιμα λοιπόν, εδώ σε λίγο από το γήπεδο της Καλυβρίσης για να ξεκινήσει αυτή η αναμέτρηση. Εδώ βλέπετε την ομάδα της Καλυβρίσης. Σε λίγο η σέντρα και τώρα ο κύριος Πουλικίδης σφυρίζει την έναρξη της αναμέτρησης. Σεμπελίδη, Λάμπρου, παίρνει φόρα η εκτέλεση, πρώτο δοκάρι εκεί και το 1-0 από τον Σεμπελίδη. Το έχουμε δει αρκετές φορές αυτό. Με το καλημέρα η Καλυβρίση κάνει το 1-0. Όποιος έχει δει την Καλυβρίση ξέρει ότι είναι κάτι το οποίο γίνεται πολύ συχνά. Από κόρνερ του Λάμπρου έχουμε εδώ το 1-0 από την προβολή του Σεμπελίδη. Ό,τι που πήγε να κατεβάσει θα χάσει τελικά. Καλές εναλλαγές εκεί της μπάλας από την Καλυβρίση. Το σούτ από τον Κωνσταντινίδη, καλό το σούτ αυτό στο 5ο λεπτό. Λάμπρου τώρα που έχει καλές εκτελέσεις. Τώρα εκεί στην περιοχή, παραλίγο εδώ το 2-0 από τον Αβράμι στο 6ο λεπτό. Κεφαλιά εκεί παραλίγο από τον Καϊνταρτζή, δεν θα απομακρύνει η άμυνα όμως τελικά. Το σούτ του Λάμπρου, η μπάλα περάσει εκτός. Καλυβρίσεις. Ένα σου του Ρουμελιώτη από μακριά, η μπάλα θα περάσει εκτός. Το γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι. Καταρτζής πάνω από τη γραμμή εδώ ο Παλτίδης. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Φωτολίβους στο 22ο λεπτό. Ο Καταρτζής ήτανε πολύ ωραία κεφαλιά πάνω από τη γραμμή ο Παλτσίδης. Νέο κόρνερ τώρα, Ρουμελιώτης και πάλι. Στο δεύτερο δοκάρι Καϊταρτζής και το 1-1 το Καϊταρτζή. Στο 22ο λεπτό ο Καϊταρτζής ισοφαρίζει το σκορ. Φέρνει το μάτς στα ίσια όπως είχαμε πει. Το Φωτολίβος ανέβαζε απόδοση στα τελευταία λεπτά. Σε αυτό το κόρνερ. Καλά ο Πολυζώης, ένα σουτ, παραλίγο εκεί, ένα σουτ του Μπιαζάκη στο 28, Ρουμελιώτης, θα παίξει το Χιτζίδη που θα βγάλει τη σέντρα, κεφαλιά του Πολυζώη, άρα θα περάσει έξω στο 30, πήγε να παίξει εκεί τον Παλτσίδη. Και ο Βεζίρης ένα σουτ, η μπάλα θα περάσει εκτός στο 32 αυτή η φάση. Πήγε να παίξει τον Κωνσταντινίδη που αφήνει για τον Αβράμι. Αβράμις Κωνσταντινίδης στην περιοχή και παραλίγο εδώ και το 2-1 από τον Λάμπρου για την Καλυβρίση στο 40. Η Καλυβρίση κάνει το 2-0
με τον Δημήτρη τον Λάμπρου. Το 2-1, με συγχωρείτε. Με τον Λάμπρο η Καλυβρίση. Και τώρα ο Βεζίρη στην περιοχή. Για να δούμε εκεί ένα πέσιμο και επιθετικό φάουλ. Και αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι η ομάδα της Καλυβρίσης πέτυχε και δεύτερο τέρμα. Έκανε το 2-1 στο 40. Ενώ κάθε Δευτέρα γκολ και θέμα. Και τώρα παρά εδώ να δούμε. Μπορεί να Τσέστερ φύγε! Ο Σιφίδης από αριστερά έχει βοήθεια του Χιτζίδη. Το σου του Βεζίρη μέσα την περιοχή μπάλα θα περάσει out. Κάποιον συμπαίκτη του, για να δούμε στο δεύτερο δοκάρι τελικά. Πολυζώης. Το σουτ του Βεζίρη θα απομακρύνει εκεί ο Δάσιος τελευταία στιγμή και η κατοχή στο Σεμπελίδη θα κάνει το σουτ, η μπάλα θα περάσει out. Και τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο μέρος του κύριου Πουλικίδη. Φωτολίβος Καλυβρίση, Φωτολίβος 2-1, φίλες και φίλοι, σε περίπου ένα τέταρτο και πάλι κοντά σας. Ράκης και ο Χάτσης Σαββίδης, ενώ για την ομάδα του Φωτολίβου βγήκαν ο Σαββίδης και ο Σούλα. Λίγο δεν είναι πολύ καλή η λήψη μας, να μας συγχωρείτε. Το γέμισμα του Λάμπρου, η μπάλα θα περάσει εκτός. Θα παίξει τον Βεζίρης. Βεζίρης στην περιοχή θα κάνει το σουτ. Η μπάλα θα περάσει εκτός. Και πάλι Χιτζίδης. Σίγουρα Γιάννης. Το γέμισμα από αριστερά στον Ιωσιφίδη. Ιωσιφίδης. Ιωσιφίδης το σουτ. Καλό το σουτ. Η μπάλα θα περάσει εκτός. Στην περιοχή τώρα ο Βασιλιάδης θα σπάσει πίσω στον Μπούτιο το σουτ. Η μπάλα θα περάσει εκτός. Ρουμελιώτης, Μακράκης, Μπλιαζάκης στο σουτ. Έλα Μπούπι, καλό, καλό, έλα, πάμε λίγο, εκτός. Για να δούμε τώρα εκεί τον Ρουμελιώτη που κατεβάζει πολύ ωραία. Ρουμελιώτης με την μπάλα, Ρουμελιώτης θα παίξει το Χατζίδη. Χατζίδης, το σουτ και το 2-2 για την ομάδα του Φωτολίβους. Ένα σου του Χατζίδη από τα 35 μέτρα θα κερδίσει τον goalkeeper της Καλυβρίσης, ο αρχηγός του Φωτολίβους. Ένα πανέμορφο σουτ από τα 35 μέτρα θα αφήσει ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης στον τερματοφύλακα της Καλυβρίσης, ο Χατζίδης. Ένα πολύ ωραίο σουτ από τον αρχηγό. Μάχη αρχηγών σε αυτή τη φάση. Το 2-2 για το Φωτολίβος απέναντι στην Καλυβρίση. Εδώ οι πανηγυρισμοί. Ο Χατζίδης θα κάνει το 2-2 με ένα πανέμορφο σουτ από τα 35 μέτρα. Θα κάνει το σουτ. Δεν θα μπορέσει εκεί ο Τσακίρης να αντιδράσει και έτσι έχουμε το 2-2 ανάμεσα στο Φωτολίβος και Καλυβρίση. Για να δούμε τώρα Ρουμελιώτη στο σου, Τσακίρης θα απεκρούσει. Δίας εδώ. Η εκτέλεση, η μπάλα θα περάσει έξω. Σεμπελίδη, Λάμπρου που συγκλίνει το σου, δοκάρι μπάλα στην επαναφορά Παλτσίρης ξανά και το 3-2 από τον Παλτσίδη, ενώ στο έδαφος βρίσκεται και παίκτης του Φωτολίβους. 3-2 η Καλυβρίση με τον Παλτσίδη, ενώ ο Κοκοτσάκης πρέπει να είναι που βρίσκεται στο έδαφος. Επόπτη, ανταγαπήσου ρε επόπτη. Όχι, δεν είναι ο Κοκοτσάκης. Ο επόπτη, ανταγαπήσου ρε Νίκο, φύγε εσύ! Ανταγαπήσου ρε! Νίκο, και εδώ διαμαρτυρίες. Φύγε, Νίκο! Επόπτη!
το γέμισμα. Τσακίρης παραλίγο εκεί, μεγάλη ευκαιρία για τον Αβράμι. Αβράμις πολύ ωραία, θα παίξει τον Μπεζιριάννη το σουτ και το 4-2 και πλέον κλειδώνει τη νίκη η ομάδα της Καλυβρίσης εδώ με τον Μπεζιριάννη. Ρε γαμώτα πολύ που σε πάντα και ζάμπλακα. Εντάξει, βγήκαμε μπροστά τώρα η ομάδα, πώς και βάλουμε άσπρο. Μαλάκα, δεν το offside όμως. Δεν του λέει το κυκλήρι τώρα. Ρε βλάκα, δεν το offside ρε. Επόπτη! Και τελευταίο σφύριγμα εδώ της αναμέτρησης από τον κύριο Πουλικίδη. Καλυβρίση Φωτολίβος 4-2. Δυστυχώς θα παρέσαμε και σήμερα, όπως και όλες σας αγωνιστικές, τα παιδιά ήταν πολύ δυνατά, μπήκαν πολύ καλά στον αγώνα. Δεν θα μπορούσα να το πω γιατί είχαμε λίγο κάποια, στην αρχή κάποια αστάθεια. Κάποιος τώρα τόσο πάνω δεν μπορούμε να το αναλύσουμε αυτό. Σίγουρα το αποτέλεσμα μας αδικεί γιατί είχαμε μια πολύ καλή εικόνα σε όλο τον αγώνα. Κατά διαστήματα δηλαδή είχαμε την υπεροχή. Δυστυχώς, λόγω πολλών απουσιών της ομάδας, δεν μπορέσαμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο. Πιστεύω στο το αποτέλεσμα αδικεί την ομάδα μας. Έπρεπε τουλάχιστον να έχουμε κάτι θετικό. Καλή συνέχεια σε όλους. Αυτός ήθελα να πω ότι δυστυχώς έχουμε πολλές απουσίες και απουσιάζει η προπόνηση της ομάδας μέσα στο φυσικό της περιβάλλον. Έχουμε από την αρχή της χρονιάς, δεν έχουμε το γήπεδό μας για να μπορέσουμε να κάνουμε και τις προπονήσεις μας και να ανταποκριθούμε στις συνθήκες της αγωνιστικής γενικά. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Καλυβρίση. Καλή συνέχεια σε αυτούς. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή συνέχεια. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Παιχνίδι. Θα έλεγα ότι έγινε ένα παιχνίδι χωρίς σκοπιμότητες, ένα παιχνίδι ανοιχτό και οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να κερδίσουν το παιχνίδι. Ευτυχήσαμε εμείς να κάνουμε δύο γκολ στο τέλος, μετά την ισοφάριση και να πάρουμε το παιχνίδι. Αυτό που μετρούσε για μας πριν το παιχνίδι ήταν να κλείσουμε τη χρονιά με μία νίκη στην έδρα μας. Το καταφέραμε. Ο αντίπαλος κατά διαμεστήματα θα έλεγα ότι ήταν πολύ καλύτερος από εμάς και αυτό έχει και όνομα τυπώνυμο, αλλά δεν είναι τώρα της παρούσης. Εμείς με την ποιότητα που διαθέτουμε, πετύχαμε τα γκολ που έπρεπε, 6 γκολ, διαφήμιση ήταν το παιχνίδι και έτσι κλείσαμε τη χρονιά αυτή με νίκη. Να ευχηθώ στον Φωτολίβος καλή συνέχεια και φυσικά χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.